Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην επιφάνεια η κακή διαχείριση των υδάτων, ωστόσο αυτή τη φορά αρκεί για να προκαλέσει όχι μόνο προβληματισμό, αλλά και οργή. Στο κάτω χωριό Ιεράπετρας και τις γύρω περιοχές, την ώρα που στις καλλιέργειες φτάνει φάλμηρο νερό από τις πηγές της Μαλάβρας, με 3.000 αγωγημότητα, τα άριστη ποιότητας νερά των 12 πηγών του όρους της Θρύπτης και του Κεφαλοβρυσίου καταλήγουν στη θάλασσα. Είναι βουλωμένο το δίκτυο σε ορισμένα σημεία, το οποίο θέλει συντήρηση. Τι είναι ως ευθύνη είναι να συντηρηθεί το δίκτυο? Του Δήμου. Εσείς έχετε ενημερώσει το Δήμο? Ναι, βέβαια. Και τι απαντούν? Θα το δούμε. Θα το δούμε, εντάξει. Σε μια περιοχή που η αγροτική οικονομία αποτελεί ένα τεράστιο μέρος της τοπικής οικονομίας, μια τέτοια πρακτική όχι μόνο μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα, αλλά κυρίως να δείξει το δρόμο της ευθύνης για τους αρμόδιους, που ενώ θα έπρεπε ήδη να έχουν καθαρίσει, όπως λένε οι κάτοικοι, με υδροχλωρικό οξύ τα σημεία του αγωγού που έχουν βουλώσει, προκειμένου να φτάνει το καλό νερό της Θρύπτης στη δεξαμενή της Κεφάλας, επί της ουσίας δεν έχει γίνει το παραμικρό και τεράστιες ποσότητες νερού σε εποχές κλιματικής αλλαγής χάνονται. Εγώ βλέπω ότι ποτίζουμε με Μαλάβρα που έχει αγωγημότητα πάνω από 3.000. Πάνω από 3.000, το οποίο είναι ίσα ίσα ανεκτό από την ελιά. Και δεν είναι και τυχαίο ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε ελιές. Πιστεύω ότι είναι οφείλεται σε αυτό, στην αλατότητα που έχει το νερό. Φέτος ξεπίθηκε το αυτό που τα κάνει περίπου χιλιάδες σαν νερό, ξεπίθηκε και βλέπετε ότι είναι μια καλή χρονιά για τις ελιές. Ότι τα νερά από το Κεφαλόβρυσο και την Θρύπτη θα έπρεπε να φτάνουν στο δίκτυο της Μαλάβρας και να αποταμιεύεται στον ταμιευτήρα των Μπραμιανών, εκτιμώντας ότι θα μπορούσαν να φτάνουν μέχρι και το 1,5 εκατομμύριο κυβικό μέτρο άριστης ποιότητας νερού, αναφέρουν οι κάτοικοι. Έχει γίνει αρδευτικό έργο πριν από 30 χρόνια. Κατεβάζουμε νερό από τη Θρύπτη, αόρυ όπως το λέμε εμείς. Λοιπόν, το νερό αυτό δυστυχώς έχει μια ιδιότητα, μάλλον έχει γύψο μέσα, βουλώνουν τα δίκτυα και κάθε χρόνο θέλουν συντήρηση. Θα συντηρούμε υδροχλωρικό οξύ. Ρίχνουμε μέσα υδροχλωρικό οξύ στο δίκτυο, το αφήνουμε και λειτουργεί 24 ώρες αναλόγως. Το ανοίγουμε, καθαρίζει το δίκτυο. Και μπορεί να έρθει το νερό άφθονο από πάνω από την Θρυπτή. Όλο το χρόνο? Το χειμώνα πάρα πολύ. Δεν το παίρνει εγώ. Αν και είναι διακοφή 280, δεν το παίρνει όλο. Παρήσει πάρα πολύ. Το καλοκαίρι λιγότερο. Όπως εξήγησε μάλιστα ο πρώην αντιδήμαρχος Μακρύγιαλου, πριν 2,5 χρόνια είχε ανατεθεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης σχετική έρευνα που κατέδειξε ότι το νερό δεν θα έπρεπε να μπαίνει στον παλιό αγωγό των 4 Ιντζών, συμπληρώνοντας ότι από το Δήμο σχεδιάζεται να καθαριστεί το βουλωμένο δίκτυο προκειμένου να αντικατασταθεί ο αγωγός που έχει όμως τοποθετηθεί εδώ και 40 χρόνια.